έχουμε τρεις προσκλήσεις. Η μία πρόσκληση αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, μία πρόσκληση αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και μία ακόμη πρόσκληση που αφορά την έρευνα και την καινοτομία επιχειρήσεων, οι οποίες μέσω της έρευνας και της καινοτομίας θα παράξουν νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες. Το απόγευμα της 5ης 5 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Καβάλας ενημερωτικές εκδηλώσεις για την παρουσία τριών δράσεων. Οι δράσεις αυτές αφορούν την ενίσχυση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, την ενίσχυση για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων και τέλος επενδυτικά σχέδια καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτών των τριών προσκλήσεων στα 21 εκατομμύρια ευρώ. Άρα μιλάμε για μια πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Και αυτή η προσπάθεια έρχεται να συμπληρώσει την ήδη σημαντική ενίσχυση που δίνει το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, χρηματοδοτώντας 171 σχέδια στον τομέα του τουρισμού, 27 εκατομμύρια ευρώ, όλα τα θετικά αξιολογημένα σχέδια, τις 17 επιχειρήσεις που ήδη χρηματοδοτούνται από την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, τη συμμετοχή στο ΤΕΠΗΧ με 10 εκατομμύρια, αλλά και τις δομές στήριξης επιχειρηματικότητας που ήδη χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Εκμηλητήριο εδώ της Καβάλας μέσω του Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας συμμετέχει και προσπαθεί να ενεργοποιήσει μια τέτοια δομή. Ένα βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό το οποίο θα ήθελα να το έχουμε όλοι υπόψη μας είναι ότι σε αυτήν την προγραμματική περίοδο η περιφέρεια μπορεί και διαχειρίζεται πόρους επιχειρηματικότητας. Σε αντίθεση λοιπόν με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, όπου όλοι οι πόροι διαχειρίστηκαν κεντρικά, αυτήν την περίοδο έχουμε τη δυνατότητα να συνδιαμορφώσουμε προσκλήσεις, να καταγράψουμε λοιπόν ανάγκες από εσάς και αυτές τις ανάγκες να τις μετουσιώσουμε σε προσκλήσεις σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Άρα έχουμε κάποιους βαθμούς ελευθερίας για να μπορέσουμε αυτά που θα ακούσουμε σήμερα είτε να σχεδιάσουμε νέες προσκλήσεις, ακόμη και να τροποποιήσουμε, να συμπληρώσουμε τις υφιστάμενες προσκλήσεις, πάντα όμως στα όρια των κανονισμών και στα όρια αυτών που βάζουν οι κανονισμοί. Στο μέλλον θα σχεδιαστούν δύο νέες δράσεις που θα αφορούν την πρόσληψη των ανέργων από τις επιχειρήσεις, αλλά και την ενίσχυση νέων επιχειρηματιών να ανοίξουν τη δική τους επιχειρήση σε ανέργους. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι σχεδιάζουμε ακόμη δύο προσκλήσεις που το αμέσως επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που θα αφορούν τόσο σε πρόσληψη από τις επιχειρήσεις ανέργων υψηλών προσόντων που θα καλύπτουμε πλήρως το μισθολογικό κόστος για 24 μήνες αλλά και ενίσχυση σε νέους επιχειρηματίες να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση σε ανέργους.